Ο τομέας της υγείας είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας. Οι υφιστάμενες δομές στον τομέα της υγείας έχουν ξεπεράσει τα όρια τους εδώ και αρκετό καιρό. Αυτός που την πληρώνει, δυστυχώς, είναι ο Κύπριος ασθενής, ο οποίος απαιτεί άμεσες λύσεις γιατί δικαιούται και του αξίζει μια γρήγορη και ποιοτική θεραπεία. Δεν μπορούμε όλο να το πετύχουμε αυτό αν δεν λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Επαναλάβω, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό αν δεν λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τόσο στη λειτουργία των δημόσιων ελευθεριών, όσο και των προβλημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και την σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της οικονομίας. Στη διάθεση σας για τα υπόλοιπα. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε έναν πρωτοσέλιδο σήμερα στην Χαραπή. Γίνεται μία αναφορά από δημοτικό σύμβουλο της Ερέκνων Χριστάγινων Νεοφύτου ότι κινείται τα νήματα στο δημοτικό συμβούλιο της Αραδίπου και λαμβάνονται αποφάσεις από τον Δημοκρατικό Συναγερμό εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι συγκεκριμένα κινήσατε την διαδικασία για την αλλοιοδότηση μετεριών υδρογων ανθράκων και διάφορες τέτοιες αναφορές. Μας σύγχυσε ο Δημοτικός Σύμβουλος με άλλα κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν παρεμβαίνει στις αποφάσεις που αφορούν τους οικείους δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οποιοςδήποτε έχει στοιχεία να πάει να τα παραδώσει στην αστυνομία. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις χθες από πλευράς ΡΑΕΚ όσον αφορά το θέμα της οριοθέτησης των κερδών της ΑΕΚ προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος του κόσμου. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι ο καταναλωτής να παίρνει όσο το δυνατόν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό μπορεί να το πετύχεις με λιγότερο λειτουργικό κόστος, αλλά και εξελιχτικά με το να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα από φτηνές πηγές. Και σίγουρα ο στόχος για να έχουμε από τα δικά μας κοιτάσματα φυσικό αέριο πρέπει να είναι ύψιστη εθνική προτεραιότητα και θα μας οδηγήσει να έχουμε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπροσθέτως, θεωρούμε εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό ότι δεν μπορούμε να αυξάνουμε τους διάφορους φόρους που θα επιβαρύνουν τον λογαριασμό στον καταναλωτή για να επιδοτούνται κάποιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να ληφθεί υπόψη το βάρος που μεταφέρουμε στους καταναλωτές. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όταν μεταφέρουμε κόστη στον απλό πολίτη και στον απλό καταναλωτή. Κύριε Πρόεδρε, κάτι λεπτό, θα ήθελα να ρωτήσω
Χθες δημοσιεύτηκε η συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο δεύτερο μέρος στην εφημερίδα Πολίτη συγκεκριμένα για την εσωτερική διακυβέρνηση. Με τον Πρόεδρο να κάνει αναφορά ότι υλοποιήθηκε, δεν τίθεται θέμα ανασχηματισμού, διότι υλοποιήθηκε πέραν του 80% του προεκλογικού του προγράμματος. Αυτό αμφισβητήθηκε έντονα από το ΑΚΕΛ με διάφορες αναφορές και συγκεκριμένη δήλωση και από το κόμμα. Ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, όντως έχει υλοποιηθεί το 80%, τι απαντάτε στο ΑΚΕΛ? Θα με ξένιζε να είχαν διαφορετική άποψη. Ο λαός κρίνει. Απλώς καλούμε τους πολίτες να φέρουν στη μνήμη τους που βρισκόταν η χώρα το 2013. Πρώτα πρόθυρα οικονομικής χρεοκοπίας, αδιέξοδο στο Κυπριακό, απομονωμένη η Κύπρος ακόμα και από τους Ευρωπαίους εταίρους, χωρίς κανένα γεωστρατηγικό και περιφερειακό ρόλο. Πού βρίσκεται σήμερα, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Η χώρα εκτός μνημονίου, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε άλλων περικοπών ή επιπρόσθετων φορολογιών. Ξεκίνησε η μείωση ή και κατάργηση φορολογιών και η σταδιακή αποκατάσταση περικοπών σε μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με κατάργηση της έκτακτης εισφοράς από την 1η-1η του 2017. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν η χώρα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 14 μήνες, απλώς να πω κάποια χαρακτηριστικά, και σωρίαν άλλων μεταρρυθμίσεων. Η ανεργία από το 18% είναι σήμερα γύρω στο 12%, με τη μεγαλύτερη ποσοστή αμείωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν πανηγυρίζουμε. Μέχρι που δεν θα υπάρχουν άνεργοι, μόνον τότε δικαιούμαστε να πανηγυρίσουμε. Όμως δεν μπορούμε να παραγράψουμε τη σημαντική μείωση και την συνεχή τοτική τάση. Στο Κυπριακό υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει η προοπτική μιας επανενωμένης Κύπρου. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειές του. Τρίτον, είμαστε ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός εταίρος με περιφερειακό ρόλο. Για πρώτη φορά χτίζονται συμμαχίες στην περιοχή. Τριμερής συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, με επέκταση στην Ιορδανία. Αλλά και η σημαντικότητα της Κύπρου να είναι ένας πυλώνας σταθερότητος, αλλά και μια γέφυρα συνεργασίας πολιτικής, οικονομικής, ενεργειακής και διπλωματικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά είναι τα μεγάλα. Κάναμε λάθη, ουδής αλάνθεστος. Όμως δεν έγινε λάθη που έβλαψαν την χώρα. Μπορεί να έβλαψαν την εικόνα είτε της κυβέρνησης είτε του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά λάθη που στήχησαν στην χώρα δεν διαπράχθηκαν και έγιναν μεγάλα άλματα, και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίζουμε το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης αλλά και την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για να πετύχουμε μια βιώσιμη και σωστή λύση του Κυπριακού, για να ξαναζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα. Να αντικαταστήσουμε το φόβο με την ελπίδα και την προοπτική. Τη στασιμότητα με το άνοιγμα οριζόντων. Με την μεψημυρία και τη μιζέρια να δημιουργήσουμε μεγάλες προοπτικές για τον τόπο και το λαό μας.
Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, στα του Κυπριακού, είμαστε σε μια φάση εντατικοποιημένου διαλόγου και βλέπουμε στο εσωτερικό αρχηγούς κομμάτων να τοποθετούνται έρωντας ίσως και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πόσο σχολιάζεις? Το είπα τις τελευταίες μέρες, θα το επαναλάβω. Είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψή του. Ή αν εμπιστεύεται ή όχι κάποιον. Σίγουρα δεν συμμερίζομαι την άποψη. Καθόλου. Όμως, εάν κάποιος δηλώνει δημόσια ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαρωτώμαι γιατί συνεχίζει να συμμετέχει σε συμβούλια. Δεύτερο, εάν δεν εμπιστεύεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωσή του στο Εθνικό Συμβούλιο, τι ζητώ την ίδια ώρα να μεταφερθεί η συζήτηση του Κυπριακού στη Βουλή? Δηλαδή, κάποιον που δεν εμπιστεύομαι να με ενημερώνει στο Εθνικό Συμβούλιο, εάν έρθει στην Βουλή θα γίνει αξιόπιστος και της απόλυτης εμπιστοσύνης. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω την λογική αυτών των επιχειρημάτων. Να πάμε πίσω λίγο στα περί της υγείας. Πώς σχολιάζεται το κύμα φυγής ιατρών από το δημόσιο τομέα, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι οι κλινικές είναι γυμνές από προσωπικό και υπάρχει και μία τάση σε ό,τι αφορά των νοσηλευτικών κοσμών για έξοδο από τα νοσοκομεία? Γίνεται λόγος μάλιστα για μαζικές αποχωρήσεις το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είπα ότι ο δημόσιος, ο τομέας της δημόσιας υγείας και οι δομές έχουν εξαντλήσει προ καιρού τα όρια τους και χρειάζεται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρώτα τον ασθενή, μέσα όμως από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και δημιουργώντας αυτόνομες οικονομικά και διοικητικά μονάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για να μπορέσουν επί εισισόρης να ανταγωνιστούν με τις ιδιωτικές κλινικές. Ξέρετε, σε άλλες χώρες του κόσμου το φυσιολογικό είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες είναι η πρώτη προτεραιότητά τους η εξασφάλιση δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο κανόνας παγκόσμια. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Στην Κύπρο όμως συμβαίνει το αντίθετο. Στην Κύπρο είπα ότι το φυσιολογικό στις σύγχρονες χώρες είναι η πρώτη προτεραιότητα η επαγγελματική, η αποκατάσταση στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχουμε οικονομίες που λειτουργούν και δομές που παράγουν αξιοπρεπείς και σωστά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Στην Κύπρο, στον ιδιωτικό τομέα, για χρόνια οι απολαβές ή οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν στο επίπεδο των θέσεων στο δημόσιο και παρατηρούμε σε κάποιους τομείς να αναστρέφονται τα δεδομένα.
είναι κάτι που πρέπει να τύχει μια σοβαρή ανάλυση και προβληματισμού. Και πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και στις προσεγγίσεις μας για την αναγκαιότητα που όλοι συμφωνούμε της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας.